Υπάρχει μια παράδοση για την Αγία Βερονίκη, η οποία πρόσφερε το μαντίλι της στον Ιησού την ώρα του Γολγοθά για να σφουγγίσει το πρόσωπό του καθώς ανέβερε τον ανήφορο του μαρτυρίου του. Και εκείνος, αφού μάλαξε τις πληγές, της το ξανάδωσε, όπως λέει η παράδοση, όχι το Ευαγγέλιο βέβαια. Αλλά επάνω στο μαντίλι είχε τυπωθεί η ίδια η μορφή του Κυρίου. Ήταν τρόπον τεινά το αντίδωρό του. Και από τότε εκείνο το μαντίλι έγινε το Άγιο Μαντίλιο των Πιστών. Είναι της παραδόσεως η οποία και αυτή έχει εγκυρότητα. Αλλά δεν είναι μόνο η Αγία Βερονίκη. Είναι όλοι μας όσοι παρασταθήκαμε κοντά στον αθώο κατάδικο του Γολγοθά, όσοι τον επονέσαμε, πήραμε κι εμείς ένα αντίδωρο. Πήραμε σαν αντίδωρο τη μορφή του Ιησού χαραγμένη μέσα στο είναι μας, μέσα στα βάθη της ψυχής μας. Και δεν είναι κανένας που να μην κρατάει μέσα στο Άγιο Μανδύλιο της καρδιάς του, τυπωμένη από την τρυφερή αυτή ανάμνηση των παιδικών μας χρόνων, την ίδια αυτή μορφή. Όπως την πλάθη μέσα στο το παιδί, μέσα στο συνείδητό του και μέσα από τις εικόνες που του δείχνει η γιαγιά του ή η μάνα του. Την αγγελική μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Την είδαμε γαλήνια να διδάσκει, την είδαμε θλιμμένη από τη βαριά ταπείνωση ως νυμφίο με σταυρωμένα τα χέρια, την είδαμε σε πολλές διάφορες καταστάσεις τη μορφή του Χριστού μέσα, επαναλαμβάνουμε, στην ψυχή μας. Ο καθένας λοιπόν έχει το δικό του Άγιο Μαντίλι, το οποίο πασχίζει να ξεδιπλώσει κάθε φορά που έρχονται οι σκηνές αυτές στην περίοδο του χρόνου που μας έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα και γιατί όχι και κάθε Κυριακή που πηγαίνουμε στην Εκκλησία βλέπουμε τον Σταυρωμένο εκεί και είναι σαν να βλέπουμε τη Μεγάλη Παρασκευή εκεί που λέει «Κρεμάσαμε Αυτόν ο οποίος έχει φτιάξει τον κόσμο όλο και τα σύννεφα και τον ουρανό και τα νέφη». Η Εκκλησία μας λοιπόν ανοίγει την πύλη της για να μας εισαγάγει στα μυστήρια του Χριστού, στη μυσταγωγία όλων των μυστηρίων. Γενναίες πολλές γεύτηκαν, αγαπητοί αδελφοί, από αυτή την από αυτή την παρακαταθήκη, την αιώνια, όπου και αιώνες τώρα πλημμυρίζουν τους ναούς, αλλά και σήμερα ακόμα και κάθε Κυριακή, σαν η πρώτη φορά, αισθανόμαστε την κατάνοιξη απέναντι στον Σταυρωμένο. Είναι ένα πελώριο θαύμα αυτό που επαναλαμβάνεται, κάθε Κυριακή να βλέπουμε και να ακούμε σχεδόν τα ίδια και όμως μέσα στην ψυχή μας να έχουν την απήχηση ενός νέου μηνύματος και κάθε φορά να τα βλέπουμε με άλλο μάτι, με άλλη καρδιά, με άλλο πνεύμα. Γι' αυτό και νοητά έχουμε πάει πολλές φορές στο όρος της, του πάθους του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, νοερά, και μερικοί επισκέπτονται και τους Αγίους Τόπους συχνά. Άλλοι αισθάνονται αυτό το πράγμα, όπως είπαμε, κάθε Μεγάλη Εβδομάδα. Άλλοι κάθε εβδομάδα και άλλοι, όπως οι Άγιοι, καθημερινά στη ζωή τους, βλέπουν τον Χριστό Σταυρωμένο μπροστά τους και τον παρακαλούν, διότι ξέρουν ότι ο Σταυρωμένος είναι εκείνος ο οποίος θα τους συγχωρήσει. Θα κρατήσουν μερικοί όμως ανέγγιχτα τα πάθη της ψυχής τους και δεν θα αφήσουν να αλλάξουν και να τροποποιηθούν προς το καλύτερο από το θείο δράμα. Και όταν ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα το σήμερον κρεμάται επί ξύλου, θα το ακούσουμε μεν, αλλά μετά από λίγο θα ξανασταυρώσουμε τον Χριστό με τις πράξεις τις οποίες κάνουμε. Λέγεται πως κάποτε ο λαός της Αντιοχίας επαναστάτησε εναντίον του Σελεύκου και ότι τον έπιασαν και τον έριξαν στη φυλακή. Αλλά κατόρθωσε ο κρατούμενος να δραπετεύσει
και να φτάσει σε ένα ερημικό μέρος και να φτάσει σε μια πέτρα για να ξεκουραστεί. Ο άτυχος βασιλιάς κρύφτηκε και τότε όλοι αυτοί άρχισαν να ψάχνουν γύρω-γύρω να τον βρουν και να τον σκοτώσουν. Δεν άρχισαν να τον διακρίνουν, τον επλησίασαν. Αλλά η καρδιά τους ράγισε όταν είδαν αυτό το ράκος, διότι μπροστά τους είχαν ένα βασιλιά αγνώριστο, αυλακωμένο το πρόσωπό του από τον πόνο και τον τρόμο, δίχως κανέναν να τον υποστηρίζει, έρημο, περιφρονημένο. Τότε ρίγοι από συγκίνηση και συμπάθεια διέτρεξαν την ψυχή των διοκτών. Γονάτισαν μπροστά του, τον έφεραν, τον έπλυναν και αφού τον έβαζαν στο θρόνο του, τον ενθρόνισαν πάλι, του υποσχέθηκαν αιώνια αφοσίωση. Αλλά αυτός που θα δούμε εμείς δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Τον εκάναμε εμείς οι άνθρωποι χωρίς είδος και κάλος, λέει ο Ψαλμός, έρημο και εγκαταλελειμμένο. Οι 12 μαθητές, μόλις χτυπήθηκε ο Τσοπάνης, λάκησαν και έφυγαν από το μαντρί του. Και έμεινε μόνος ο Παμβασιλεύς Χριστός, που για χάρη μας ανέβηκε επάνω στο Γολγοθά, αλλά είναι ευτυχισμένοι εκείνοι που επάνω ακριβώς στο θρόνο του Σταυρού βλέπουν την Ανάσταση του Βασιλέως. Βλέπουν την επανόρθωση του κόσμου, βλέπουν τη νέα ζωή. Ιδού πάντα πιο κενά. Όλα τα ξανακάνω από την αρχή καινούργια, είπε ο Χριστός σε μια στιγμή, εκεί μέσα στο δράμα του. Και λοιπόν, βλέποντας τον έτσι, πολλοί από εμάς συμπαθούμε τον Χριστό και τον εκάνουμε δικό μας άνθρωπο. Αισθανόμαστε τον πόνο του και βλέπουμε τη μεγάλη αδικία που έγινε στο πρόσωπό του. Αλλά φτάνει αυτό, αγαπητοί? Όχι. Χρειάζεται και να προχωρήσουμε και στη μεγάλη θυσία να ακολουθήσουμε το θέλημα του Χριστού. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Να ακολουθήσει κανείς το θέλημα του Χριστού. Να κάνουμε εκείνα που μας διέταξε να κάνουμε σαν δικοί του άνθρωποι. Όπως ο πατέρας στους γιους του δίνει μερικές εντολές να τις εκτελέσουν, είτε φεύγοντας από το σπίτι, είτε εργαζόμενος μαζί με αυτούς, εκδηλώνουν την αγάπη τους στα παιδιά με το να υπακούσουν στον πατέρα τους. Το σεβασμό και την αγάπη μας την εκδηλώνουμε στον Χριστό όταν υπακούμε τις εντολές του. Ας πάμε λοιπόν νοερά τώρα να δούμε πώς βλέπουν οι άνθρωποι το Χριστό. Τρεις καταστάσεις ή μάλλον τρεις ανθρώπινες κατηγορίες μπορούμε να δούμε και η πρώτη τάξη είναι αυτή που υποδέχουν τον Χριστό όπως η Μαρία, με ιερό πάθος και φλόγα αγάπης προς το διδάσκαλό της. Μυριάδες άνθρωποι λάτρεψαν τον Χριστό και τον λατρεύουν ακόμα βαθιά και ειλικρινά σε ολόκληρο τον πλανήτη και αυτό είναι ένα αμφισβήτητο γεγονός. Και του προσφέρουν όπως εκείνη η κόρη, η πάνλευκη, τα μοίρα της καρδιάς τους. Και αφήνουν στα πόδια του τα πιο ωραία δώρα που έχουν. Όπως εκείνη άφησε τα πλούσια μαλλιά της να χαϊδέψουν, μάλλον να ξεπλύνουν, να στεγνώσουν τα πόδια του Σωτήρα. Αλλά υπάρχει μια άλλη τάξη των αφοσιωμένων οπαδών του Χριστού, που σύμβολό τους είναι η Μαρία, η πρώτη αυτή τάξη. Υπάρχει όμως και μια αντίθετη τάξη, που ο εκπρόσωπός της βρίσκεται και στέκεται μέσα στο ίδιο σπίτι με την Μαρία. Είναι
ο Ιούδας, που εκπροσωπεί την ηλόφρονα μερίδα των ανθρώπων. Πώς άραγε αντικρίζουν αυτοί οι άνθρωποι τον Ιησού? Μπορούμε να μπούμε στην ψυχολογία τους για λίγο? Όπως και ο Ιούδας. Ασυγκίνητοι μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του, της αγάπης που γονατίζει μπροστά στον Ιησού, αντίθετα εκείνος ψυχρός, αδιάφορος, υπολογίζει το χρηματικό τίμημα που αντιπροσωπεύει το μύρο. Γιατί είπε να το πουλήσουμε αυτό το μύρο. Να μην το δώσουμε στο διδάσκαλο να το χύσουμε πάνω του, αλλά να το πουλήσουμε. Γιατί λέει αυτό το μύρο δεν επωλήθη αντί 300 διναρίων? Είναι ο γνήσιος εκπρόσωπος του ηλιστή ανθρώπου. Του ηλιστή, παύλα ληστή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θίγει καμία χορδή της καρδιάς του η θυσία του άλλου ανθρώπου, παρά τον βλέπουν σε ένα κομμάτι κρέας σαν τον έμπορο της Βενετίας, να τον πουλήσουν, να εκμεταλλευτούν ακόμα και τη σάρκα του. Ανάμεσα τώρα στη Μαρία και στον Ιούδα υπάρχει και μια άλλη πολυπληθής μερίδα ανθρώπων. Αυτόν η καρδιά δεν έχει μέσα της την αγάπη της Μαρίας, την τρυφερότητα αυτής της γυναίκας και την αφοσίωσή της, αλλά ούτε και τη σκληρότητα της προδοσίας του Ιούδα. Αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν σαν την παλήρια. Πανεβαίνει ή κατεβαίνει. Τώρα φωνάζουν ως ανάγκη της υψής της, «Ζήτω ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και μετά από λίγο οι ίδιοι θα φωνάξουν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Σήμερα, θριαμβευτικά σίουν τους κλάδους των Φιλίκων και τον κάνουν βασιλιά της καρδιάς τους για λίγο και φωνάζοντας λένε «Καλωσόρισες, Οσανά, καλώς ήρθες εσύ, ο ευλεγημένος του Ισραήλ», αλλά την άλλη μέρα τον πετάνε έξω από την καρδιά τους με την αμαρτία, με την αδιαφορία τους προς τις εντολές, όπως είπαμε, και κραυγάζουν όπως ο Ιουδαϊκός όχλος κάτω από το πρατόριο. Δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας, δεν έχουμε βασιλιά εμείς, δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εκτός από τον Κέσσαρα, δηλαδή τη δύναμη, την εξουσία. Είναι οι άνθρωποι που ποτάσσονται κάτω από το χέρι του δυνατού, αλλά δεν δίνουν χέρι βοηθεία στον αδύνατο. Και αυτοί πιστεύω πως είναι η μεγαλύτερη μάζα της ανθρωπότητος, της χριστιανικής ανθρωπότητος, γιατί δεν μιλάμε για τους άλλους οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν τον ξέρουν τον Χριστό. Είναι ο όχλος ο οποίος μπορεί να είναι βαπτισμένοι χριστιανοί, αλλά δεν ιδρώνει τα αυτή τους, ούτε για τη θυσία, ούτε μπαίνουν στον κόπο να κατανοήσουν και να έρθουν κοντά στον εσταυρωμένο Χριστό, ο οποίος μετά για αυτούς τους ίδιους θα είναι ο αναστημένος βασιλιάς των αιώνων. Θα συγκινηθούν αυτήν την μεγάλη εβδομάδα, αυτοί οι άνθρωποι θα συγκινηθούν τη μεγάλη εβδομάδα που θα έρθει ή που πέρασε. Θα τα κρίσουν μπροστά στον εσταυρωμένο, αλλά με τις πράξεις τους κατόπιν θα τον βρίσουν. Είναι αυτοί που επαμφωτερίζουν. Είναι σαν τους φάρους που ανάβουν και σβήνουν, σαν τα φλάς που μια φορά είναι σβηστά και μια φορά είναι αναμένα. Ευτυχής είναι οι πρώτοι, οι οποίοι είναι οι γνήσιοι και μόνιμοι οπαδοί του Χριστού, οι οποίοι συμπάσχουν μαζί του, σαν τη Μαρία, και του ετοιμάζουν τη θερμότερη υποδοχή και του προσφέρουν την καλύτερη τους φιλοξενία, που είναι η φιλοξενία της καρδιάς, το άνοιγμα της καρδιάς. Και αυτός θα πλησιάσει σε αυτούς και θα δειπνήσει μαζί τους. Αυτή είναι η αναγνώριση και η αγάπη που δείχνουν προς το δάσκαλό τους η πρώτη κατηγορία των ανθρώπων αυτών και πονάνε πραγματικά όταν σκέφτονται τη μεγάλη αδικία, τον πόνο το φοβερό που αισθάνθηκε το σώμα του Χριστού
ο οποίος λόγω της αναμαρτησίας του, η σάρκα ήταν ακόμα πιο ευαίσθητη στον πόνο από τη δική μας που είναι σκληρόπετσι. Κι όμως υπέφερε τα πάντα ο Χριστός ακριβώς για να λυτρώσει τον πονεμένο άνθρωπο και εκείνον που συμπάσχει μαζί του. Για τον άλλον, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, δεν ενδιαφέρεται και ο Χριστός, διότι έχει πει όποιος θέλει ας έρθει μαζί μου, όχι δια της βίας. Ή μάλλον ο Χριστός πάντα πονάει και ενδιαφέρεται για κάθε πρόβατό του, για κάθε άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι το οποίο δεν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος. Και εδώ είναι ο γρίφος όλος και εδώ λύνεται η ιστορία όλη του ανθρωπίνου γρίφου, ότι ο Χριστός δεν παραβιάζει ποτέ την ελευθερία του προσώπου του ανθρώπου. Δεν πάει με το ζόρι ποτέ να κάνει έναν οπαδό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που αγαπάει πραγματικά τον Χριστό, εκείνος θα φτάσει μέχρι τον τάφο του Χριστού και θα δει την Ανάσταση του Χριστού. Ο άλλος θα τα δει εξωτερικά τα πράγματα, δεν θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται, θα το πάρει σαν έθιμο, σαν μια ευκαιρία για μια αλλαγή καταστάσεων, σαν μια γιορτή δηλαδή, και δεν θα ωφεληθεί καθόλου η ψυχή του από το δράμα. Ας αναλύσουμε λοιπόν και άλλη μια προσωπικότητα μετά την Μαρία και τον Ιούδα, για να δούμε έτσι ένα παζλ ανθρώπων και ανθρωπίνων αντιδράσεων που πολλές φορές περνάνε απαρατήρητες μέσα από τη ζωή μας και όμως είναι συνηθισμένοι καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν δίπλα μας και μοιάζουν με όλους αυτούς. Ας δούμε τους Αποστόλους, ας δούμε την Μαρία, τη μητέρα, για να δει το μακαριστό της Υιό. Είδε ο άνθρωπος, είπε ο Πιλάτος. Είναι ιερείς, αρχιερείς και όχλος. Είναι ο Νικόδημος, είναι ο Σίμων ο Κυριναίος και άλλα πρόσωπα τα οποία σιγά σιγά θα τα φωτίσουμε μέσα στην διάνοιά μας για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Ας δούμε λοιπόν όλοι αυτό το θείο δράμα και ας αναγνωρίσουμε το βασιλιά, διότι από τα χαρακτηριστικά του βλέπει κανείς τη δύναμη και την αξία ενός πράγματος. Η ανάλυση λοιπόν και από τις όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες έχουμε εύκαιρες μέσα μας και τις παραστάσεις που μπορούμε να, αλλά και τόσα πράγματα που έχουμε δει μέσα στην πορεία της ζωής μας, να δούμε τη διδασκαλία του Χριστού με μάτι καθαρό, όπως την διδάσκουν ακριβώς και οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές. Είναι λοιπόν η τελευταία φορά που ο Διπόρος Κύριος ανεβαίνει με τους μαθητές του τον ανηφορικό δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα. Ιδού βαδίζομαι προς Ιερουσαλήμ. Δεξιά και αριστερά τα δέντρα σκύβουν ευλαβικά και προσκυνούν τον Ευεργέτη, αυτόν που τα έφτιαξε. Και μέσα σε μια υποβλητική σιγή αρχίζει ο θεϊκός διδάσκαλος το δίδαγμά του. Ιδού ανεβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα. Είναι το προανάκρουσμα του θείου ορατορίου, του θείου δράματος. Η εισαγωγή, όπως λένε στη μουσική, το πρελούδιο. Μας δείχνει εκεί το θάρρος του Χριστού που ετοιμάζεται να πάει στη μεγάλη θυσία. Αυτή τη στιγμή που θα την περάσουμε κάθε άνθρωπος, τη στιγμή της μεγάλης θυσίας. Όταν και εμείς χτυπάει ακριβώς στην καρδιά το δευτερόλεπτο εκείνο που πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη απόφασή μας. Είτε επαγγελματική, είτε γάμου, είτε παιδιών, είτε αρρώστιας. Υπάρχει πάντοτε αυτή η κρίσιμη στιγμή, η κετήρια στιγμή που έρχεται στον κάθε άνθρωπο, που σηκώνει τα μάτια του στο Θεό και λέει «Κύριε, τώρα οι άνθρωποι λίγα μπορούμε να μου κάνουν, εγώ ίδιος δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, εσύ είσαι εκείνος».
και υψώνουμε οικεστική οικεσία και παράκληση προς το Θεό, προς το Χριστό, προς τους Αποστόλους, προς τους Αγίους, προς την Παναγία μας, προς τους Αγγέλους, προς οτιδήποτε μπορεί να φανεί αργός και βοηθός. Αργά και επιβλητικά περπατάει, αργά και επιβλητικά τους κοιτάει και τους λέει όποιος θέλει να είναι πρώτος, να φροντίσει να είναι δούλος όλων. Ένα καινούριο μήνυμα, μια σοφή εντολή υπάρχει εκεί μέσα σε αυτή την πορεία του Χριστού προς τα Ιεροσόλυμα. Όσαν θέλει γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Να λοιπόν που έγκυται η δόξα και το μεγαλείο το αληθινό. Όχι στα υψηλά και τα μεγάλα, όχι στην έπαρση και την ελαζονία, αλλά στα χαμηλά, στην ταπείνωση και στην εξυπηρέτηση των άλλων ανθρώπων. Όχι στα μεγάλια τα κοσμικά και τις πρωτοκαθεδρίες, στα φώτα και στα λούσα που μετά όταν σβήσουν αφήνουν τη γεύση της τραγωδίας στα χείλη του ηθοποιού, αλλά στην ουσιαστική χαρά για την εξυπηρέτηση του πλησίον. Όχι στη λάμψη του στέματος ή του σπαθιού, της δυνάμεως δηλαδή, αλλά στο σύμβολο της υπηρεσίας, της προσπάθειας, της λεκάνης μάλλον εκείνης, ο Κύριος έβαλε νερό και έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, θα εκμηδενιστεί η αξία η κοινωνική που έχει, όσο και αν προσπαθήσει, θα έχει εχθρούς, ακόμα και οι μεγάλοι στρατηγοί και οι μεγάλοι της γης έχουν εχθρούς πολλούς και αισθάνονται βάρος πολλές φορές από αυτή τη φήμη τη μεγάλη που τους αποδίδει ο κόσμος και εκείνοι μπορούν να πούν μαζί με τους μεγάλους της γης «Μοιάζω με το παιδί που παίζω στην ακρογιαλιά και μαζεύω μικρά κοχύλια και γυαλιστερά», τα οποία αργότερα δεν θα έχουν καμιά αξία και θα τα πετάξουν στα σκουπίδια. Έτσι είναι και ο άνθρωπος με τα παράσημα που μαζεύει και με τους επένους των άλλων ανθρώπων. Αλλά οι πραγματικά μεγάλοι είναι εκείνοι οι οποίοι τίθενται στην υπηρεσία του συνανθρώπου τους. Αυτοί που πατάνε πάνω στις επιθυμίες τους και μπορούν αυτοθυσιαστικά να προσφέρουν στο συνάνθρωπό τους. Γιατί είναι μακάριος εκείνος που δίνει, λέει ο Χριστός, παρά εκείνος ο οποίος παίρνει. Και δεν είναι αυτοί οι ένδοξοι και οι μεγάλοι που ξέρουμε στις κυκλοπαίδειες και στις εφημερίδες και τα περιοδικά. Είναι αφανείς. Αλλά για το Θεό αυτοί είναι οι μεγάλοι. Αυτοί είναι οι ψηπετείς αητοί που συστέλνουν τα φτερά τους και κατεβαίνουν στη γη. Αυτοί είναι που μπορούν να πάρουν τον άνθρωπο και να τον ανυψώσουν πάνω στα φτερά τους. Για αυτούς τους μικρούς και ασθενείς και άσημους και καταφρονεμένους και ξεχασμένους από τον κόσμο, λέει ο Χριστός πως αυτοί είναι οι πραγματικά μεγάλοι και οι στυλοβάτες του κοινωνικού οικοδομήματος. Μοιάζουν με τους αφανείς ογκόληθους που βρίσκονται στα βάθη των θαλασσών για να στηρίζουν τις γέφυρες και τις προκυμαίες που βάζει ο άνθρωπος. Τις τεράστιες γέφυρες που έχουμε δει ότι φτιάχνουν τελευταία τεχνολογία της ανθρωπότητας. Εκεί για να στηριχτεί αυτή η γέφυρα χρειάζεται ένα γκονάρι σαν μια πολυκατοικία και ίσως μεγαλύτερο, το οποίο το κατασκευάζουν εκεί και το βάζουν σαν βάση για να στηριχθεί όλη η γέφυρα, αλλά δεν φαίνεται από πάνω καθόλου και κανένας δεν μνημονεύει τους ανθρώπους, τους αφανείς. Όλοι μνημονεύουμε τους φανερά ενδεδειγμένους ανθρώπους, αυτούς που φαίνονται στην κοινωνία και αυτοί είναι οι ντενεκέδες, θα λέγαμε, οι οποίοι λάμπουν στο φως του ήλιου, αλλά είναι κενοί μέσα τους. Οι αφανείς και οι έσχατοι, οι ταπεινοί δούλοι και έσχατοι, τελευταίοι των ανθρώπων, δεν φαίνονται. Είναι οι αυτοθυσιαζόμενοι άνθρωποι. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε.
Ένα. Ωραία, καλά πάνε. Πάμε. Λέγαμε λοιπόν για τους αφανείς. Αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχουν τα αφανή μαργαριτάρια της ανθρωπότητος που είναι ξεχασμένα από τους πολλούς, όπως αυτοί που θυσιαστήκανε και έδωσαν τη ζωή τους για μια εφεύρεση, όπως οι μεγάλοι ευεργέτες της ανθρωπότητος που χαλάλησαν 30 και 40 χρόνια τη ζωή τους μέσα σε ένα εργαστήριο, με αγώνα, με μόχθο, με κόπο, με υπερβολική δουλειά 10 και 20 ώρες το 24ωρο, αναλώνοντας κυριολεκτικά τη ζωή τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητος. Είναι αυτοί που στηρίζουν πραγματικά την κοινωνία, δίχως να κομπάζουν και να υπερηφανεύονται. Και κάτι περίεργο συμβαίνει. Όπως οι πολύ κακοί είναι αφανείς, έτσι και οι πολύ καλοί είναι αφανείς. Όπως οι ευεργέτες της ανθρωπότητος είναι άνθρωποι που δεν είναι καθημερινοί, που δεν τους θυμόμαστε. Ποιος θυμάται τώρα να μιλήσει για τον Παστέρ και για άλλους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν όλη τη ζωή τους, ανάλωσαν στην υπηρεσία της επιστήμης για να βρούνε κάτι το οποίο θα σώσει τους ανθρώπους. Αλλά όπως είναι αυτοί αφανείς, είναι και οι άνθρωποι του κακού, οι άνθρωποι του διαβόλου. Είναι και αυτοί αφανείς καμιά. Σε πολλές περιπτώσεις τους βλέπουμε να μην εμφανίζονται γιατί φοβόνται το φως αυτοί. Οι άλλοι έχουν το φως μέσα, τη φωτεινή κατάσταση του Χριστού. Οι άλλοι όμως έχουν την σατανική κατάσταση και γι' αυτό φοβούνται το φως και το Χριστό αυτοί. Και βρίσκονται πίσω από τα πράγματα, βρίσκονται πίσω από τα κανάλια για να βρίσουν τον Χριστό. Αυτά τα μεγάλα κανάλια, τα National Geographic και όλα αυτά, τα οποία είναι οι βριστές του χριστιανισμού και του Χριστού, οι βριστές της αλήθειας, που μας λένε ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε από τον πίθηκο, ότι θα τα πούμε σε μια εκπομπή αυτά, αγαπητοί φίλοι, για να μην φύγουμε από το θέμα, πόσα παγκόσμια ψέματα λένε οι άνθρωποι αυτοί, για να αποδιοργανώσουν την ανθρωπότητα και τους νέους ανθρώπους ειδικά, οι οποίοι θα είναι η μελωμένη γενιά, την οποία θα θέλουν να την έχουν σαν πρόβατα υποταγμένα στη δική τους θέληση, και γι' αυτό κάνουν το άπαν σήμερα για να διαστρέψουν την ιστορία και την αλήθεια της ζωής. Και φυσικά τον ιδρυτή της αλήθειας που είναι ο Χριστός. Αυτόν που αντιπροσωπεύει δηλαδή την αλήθεια 100%. Αυτόν τον εφοβούνται. Τον Χριστό τον εφοβούνται. Όπως τον εφοβάται και ο ίδιος ο Σατανάς. Αλλά ας επανέλθουμε στις κατηγορίες των ανθρώπων και πώς στάθηκαν απέναντι στον Χριστό και στο θείο δράμα. Μια πολύ συγκινητική σκηνή διαδραματίζεται στο σπίτι του Λαζάρου. Ας την δούμε και ας την αποθανατήσουμε. Μια αγγελική φυσιογνωμία είναι σκημένη πάνω από τον Χριστό. Πίσω λίγο από τον Χριστό και είναι η Μαρία. Η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου. Βουβά τα χείλη της, αλλά γεμάτη ευγνωμοσύνη για τον διδάσκαλο, ο οποίος έχει έρθει στο σπίτι του προσκεκλημένος του Λαζάρου για να φάνε μαζί, επειδή ο Λάζαρος αναστήθηκε τετραήμερος. Ήταν ο νεκρεγέρτης του Λαζάρου ο Χριστός εκείνη την μέρα και αυτό τιμούσαν, το ότι ξανάφερε τον αδερφό της στη ζωή. Αλλά στο σκυρό βάθος της σκηνής υπάρχει μια μορφή σκοτεινή, με πάθη που αργοσαλεύουν μέσα της. Είναι αυτός ο κοχλασμός του μίσους που δεν μπορεί να μην ξεσπάσει κάποια στιγμή και καμιά φορά
μας ξαφνιάζει αυτό το πράγμα από τη συμπεριφορά μερικών ανθρώπων. Λέμε, γιατί αντέδρασε? Δεν είπαμε και τίποτα σπουδαίο. Είναι ο παφλασμός, ο κοχλασμός αυτού του κακού που έρχει μέσα του κάποιος άνθρωπος. Και εκεί λοιπόν πετάχθηκε αυτή η μορφή και χαλάει αυτή τη θεϊκή κατάσταση και λέει ο Ιούδας, ο απέσιος Ιούδας, λέει, γιατί λέει, δεν πουλήθηκε αυτό το μύρο. Τον επώνεσε υπερβολικά το γεγονός ότι αυτό κόστιζε ακριβά. Γιατί ήταν κλέφτης, λέει, και έκλεβε το γλωσσόκομο, δηλαδή τα λίγα χρήματα που βάζανε για τις περιοδίες τους οι μαθητές και ο Ιησούς. Μια σύγκρουση μεταξύ πνεύματος και ύλης βλέπουμε εδώ. Η Μαρία ως πνευματικός άνθρωπος θέλει να αποδώσει στον Χριστό την ευγνωμοσύνη της με κάθε τρόπο και βρίσκει αυτόν τον τρόπο πλένοντας τα πόδια του και μυρώνοντάς τα με ένα πανάκριβο φυσικά μύρο. Αυτή είναι η πνευματική διάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον Χριστό σε πνευματική επαφή. Αυτή η τρυφερή αφοσίωση στα πόδια και η διψασμένη προσκόλληση του άλλου, ο οποίος μάχεται τώρα και μεταξύ τους βρίσκεται ένα λαβάστρωνο δοχείο. Ο ένας θέλει να τα αρπάξει και να πάει να το πουλήσει. Η άλλη θέλει να το θράψει και να ρίξει το μύρο στο σώμα του Χριστού. Θυσία για τον ενταφιασμό του. Αυτό ακριβώς το παράδειγμα δίνει πόσα πνευματικά εφόδια χρειάζεται κανείς για να πλησιάσει τον Χριστό. Πρέπει να διώξει τη φιλαργυρία του, πάση θυσία. Τα λεφτά είναι ένας τείχος που υψώνεται ανάμεσα στο Χριστό και σε εμάς. Διότι το χρήμα λατρεύεται σαν Θεός συνήθως από τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να είναι φιλοχρήματος. Αν έχει χρήμα, πρέπει να κάνει καλή διαχείριση του χρήματος βοηθώντας τους άλλους ανθρώπους. Αλλά αν είναι πλούσιος και δεν βοηθάει τους άλλους, ό,τι και να κάνει, όσα κεριά και ανάψει και μετά για να κάνει, αφού έμπρακτα δεν δείχνει την αγάπη του προς τον συνάνθρωπό του, δεν τον θέλει ο Θεός, γιατί δεν δείχνει την αγάπη του στο Θεάνθρωπο Χριστό. Γιατί ο Χριστός έγινε και άνθρωπος, για να δώσει αξία στον άνθρωπο. Πώς θα απολαύσει τα αγαθά της Βασιλείας τα πνευματικά ένας ο οποίος στο μυαλό του, η ψυχή του όλη είναι κολλημένη πάνω στα χρήματα, στα ομόλογα, στις λίρες, στα οικόπεδα, στα σπίτια, στα αυτοκίνητα, σε όλα τα υλικά αγαθά προσκολλημένος ο άνθρωπος μπορεί να αγαπάει και το Θεό συγχρόνως? Δεν λέμε να μην χειρίζεται τα φυσικά, τα αγαθά αυτά που του δίνει ο Θεός. Άλλο να τα χειρίζεται και να τα τακτοποιεί σωστά κανείς και άλλο να τα αποταμιεύει για τον εαυτό του και μόνο, να είναι φιλοχρήματος και να μην μπορεί να ανοίξει το χέρι του για να δώσει σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται. Και όταν έρθει στη δόξα του ο Κύριος, αυτά τα δύο ικριώματα που δεν θα είναι θρόνοι, αλλά θα είναι δύο σταυροί πάνω στους οποίους θα σπαρσταρίσουν τα σώματα δύο αιμόφυρτων μαρτύρων συμπαραστάτες της σταυρικής θυσίας του Χριστού, εκ των οποίων ο ένας είναι διαφορετικός από τον άλλο. Να, άλλο ζευγάρι διαφορετικό. Η Μαρία, ο Ιούδας είναι το πρώτο ζευγάρι. Ο δεξιός και αριστερός ληστής είναι το δεύτερο ζευγάρι. Πάνω σε αυτές τις δύο θέσεις έχουν τοποθετηθεί όλοι οι άνθρωποι. Όλοι θα έχουμε την τύχη του δεξιού ή του αριστερού ληστή. Γι' αυτό λοιπόν είναι συμβολικές και αυτές. Πραγματικές μεν, συμβολικές δε οι δύο αυτές φυσιογνωμίες. Ο ένας ο οποίος συναισθάνεται τον πόνο του Χριστού και την αγάπη που έχει για τους ανθρώπους και τη θυσία που κάνει και ο άλλος απορρίπτοντας τα πάντα, κοιτάζοντας το δικό του προσωπικό μικρό κοσμό του. Υπάρχει στη φρίκη του Γολγοθά
Και στο θείο δράμα, αγαπητοί αδελφοί, όλη η συγκέντρωση της ζωής του ανθρώπου εν εσμή κορογραφία. Βλέπουμε τους αδερφούς Ζεβεδαίου να ζητάνε από τη χωρία των μαθητών, παρακαλώ, πρωτοκαθεδρίες, μέσων. Και ποιος από εμάς δεν σκέφτηκε να ζητήσει τη ζωή του μέσων? Νομίζω πως όλοι οι άνθρωποι ζητήσαμε μικρό ή μεγάλο μέσον. Τι θα πει μέσον? Απάτη θα πει. Απάτη θα πει. Να πάρουμε κάτι που δεν το αξίζουμε. Είτε θέση είναι, είτε χρήμα είναι, οτιδήποτε. Είδατε πόσο εύκολα ζητάμε πράγματα που είναι σε συμφωνία με τις γηινές μας επιθυμίες και αφήνουμε το αληθινό και αιώνιο συμφέρον μας χάρη αυτών των πραγμάτων. Γιατί το πάθημα αυτών των δύο αδελφών Ζεβεδαίου, οι οποίοι ζήτησαν πρωτοκαθεδρίες, να κάτσουν δεξιά και αριστερά, και όταν τους άκουσαν, λέει ο χαρακτηριστικά ο Ματθαίος στο Ευαγγέλιο του, αγανάκτησαν οι άλλοι. Τους είπαν, τι πάτε να κάνετε εκεί, γιατί πάνε να προκαταλάβετε το Χριστό? Θέλετε να κάτσετε, λέει, στη βασιλεία του δεξιά του και αριστερά του? Ποιοι είσαστε εσείς που θέλετε να το κάνετε αυτό? Όταν θα έφτανε στη βασιλεία του, ποια βασιλεία? Δεν ήξεραν τη βασιλεία έχει ο Χριστός ακόμα. Νόμιζαν ότι είναι μια βασιλεία σαν του Κέσσαρα, σαν του Δαβίδ. Δεν ήταν αυτή η βασιλεία του Χριστού. Και αυτή η παραξήγηση γίνεται ακόμα και μέχρι σήμερα. Ο Χριστός θέλει επουράνια βασιλεία έχει. Έχει μια βασιλεία που δεν αγγίζεται από υλικά πράγματα, δεν πιάνεται από τα χέρια του ανθρώπου. Δεν μολύνεται από τα λόγια του ανθρώπου και τις πράξεις του. Και τότε ο Χριστός είπε ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Ζητάτε πράγματα που είναι σκιά ασθενέστερα. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δεν ξέρετε τι σημαίνει το να κάτσει κάποιος δεξιά και αριστερά μου. Νομίζετε ότι μιλάμε για γήινα πράγματα? Αυτά που χάνονται, αυτά που τα καλύπτει η αρρώστια και ο θάνατος. Εγώ σας μιλάω για πνευματική και αιώνια βασιλεία. Και εσείς μου ζητάτε προνόμια και στολές και οφίτσια, μου ζητάτε πρωθυπουργίες και υπουργίες. Γι' αυτό δεν παίρνουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε, τους είπε ο Χριστός. Αλλά εμείς τα ακούμε ότι δεν ξέρουμε τι ζητάμε, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Τι ζητάμε εμείς από τη ζωή μας? Πώς ζητάμε να πάμε στη Βασιλεία του Θεού? Μήπως ζητάμε να κερδίσουμε το λαχείο? Μήπως ζητάμε να μας δίνει ο Θεός υγεία? Και η συνεχής προσευχή μας είναι υγεία, 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 όπως λένε και κάποια μέσα ενημέρωσης. Η υγεία είναι το σπουδαιότερο πράγμα, λέει. Μα και η υγεία θα χαθεί κάποτε. Και το σώμα αυτό θα αποτεθεί στο μνήμα. Να ζητάμε τα άφθαρτα αγαθά. Και τα φθαρτά θα τα προσθέσει ο Θεός, διότι ο Θεός μας αγαπάει και μας σκέπτεται. Μας φροντίζει. Αφού φροντίζει τα πουλιά, λέει, δεν θα φροντίσει τους ανθρώπους του? Αλλά εμείς ξέρουμε τι ζητάμε. Για μοιάζουμε με τους υιούς του Ζεβεδαίου. Δηλαδή τον Ιωάννη και τον... Ο Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού, ο πιο καλός μαθητής και πιο ευγνώμων και αγαπητός του μαθητής, ζήταγε κάτι το οποίο δεν ήταν απρεπές. Ήταν απρεπές αυτό που ζητούσε. Και ζήτησαν κάποτε να τους εξηγήσει ένας γέρος επίσκοπος. Τι είναι αυτά τα ανεπίμηνευτα πράγματα, γιατί αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή. Δηλαδή οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Θεό να υποφέρουν πολλές φορές από αρρώστιες, από εκείνο από το άλλο, και εκείνοι που δεν αγαπάνε τον Χριστό να ευτυχούν και να έχουν πολλά κλπ. Και εκείνος ο γέρος έδειξε ένα χαλί, λέει, που τους από πάνω ήταν πάρα πολύ όμορφο, αλλά από κάτω το γύρισε και ήταν ολοκόμπους και κλωστές που κρέμονταν. Έτσι. Και την άλλη όψη την έχει
μπροστά του ο Θεός. Και εμείς δεν βλέπουμε την άλλη όψη. Η άλλη όψη, όταν κάνουμε υπομονή, θα έρθει και θα μας δείξει ακριβώς αυτό το κέντημα. Το κέντημα αυτό το οποίο έχει κεντηθεί από το Θεό τον ίδιο για μας, αλλά δυστυχώς εμείς το κοιτάμε από άλλη μεριά. Από μεριά η οποία μας δείχνει τους κόμπους του ενδύματος, αυτού του πλεχτού, αυτού του αριστουργήματος που έχει φτιάξει ο Θεός για τον άνθρωπο. Τότε θα δούμε ποιο σκοπό εξυπηρετεί κάποια αρρώστια, κάποιο πρόβλημα, κάποιο θάνατος δικού μας ανθρώπου. Τότε θα καταλάβουμε τι γίνεται, έτσι. Τότε θα μπορέσουμε να δούμε και εμείς αργότερα πως οι αδερφοί του Ζεβεδαίου, οι γη, κατάλαβαν όταν αναστήθηκε ο Χριστός τι τους έλεγε. Τι τους έλεγε, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξεραν τι ζητούσαν. Ας το δούμε και μέσα. Ας το δούμε και μέσα. Ψάχνω και κάτι άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έρχεται. Αλλά ας δούμε το μεγαλείο των ανθρώπων που στάθηκαν αρρωγοί δίπλα στον Χριστό. Αρρωγοί αυτοί πραγματικά που υπέφεραν βλέποντας τη Θεία όψη, τη χλωμή του Σωτήρος Χριστού. Και αυτό όλα έγιναν πριν από το τέλος. Και ένας ληστής, χάρη σε ένα μνήστητή μου, έγινε ο πρώτος πολίτης του ουρανού. Ας μην θλίβονται οι εγγονείς και ας μην ταλαιπωρούνται από τα παραστρατήματα των γιών τους, των παιδιών τους, γιατί υπάρχει πάντοτε το χέρι του Θεού που προστατεύει τους πάντες και τα πάντα και δεν σήμανε ακόμα το τελικό, η τελική καμπάνα. Δεν ξέρουμε αν αυτά τα παιδιά που τώρα τα βλέπουμε έτσι, μεθαύριο θα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το πλήθος φώναζε «Ευλογημένος ο ερχόμενος, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Ο Χριστός όμως ήξερε ότι αυτό το πλήθος που φώναζε εκείνη τη στιγμή αυτό, σε λίγο θα τον καταδικάσει. Το ήξερε ο Χριστός αυτό. Φανταστείτε να ξέρεις το τέλος του έργου και να χρειάζεται μεγάλη ψυχική δύναμη να ξέρει κανείς ότι πρόκειται να πεθάνει. Και με τι τρόπο, το χειρότερο, φρικτότερο τρόπο που πέθανε ποτέ άνθρωπος. Και όμως δέχεται όλα αυτά που γίνονται, τη θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα, τη δέχεται και τους είπε ότι τους άφησε να εκδηλώσουν την αγάπη τους, εν πάση περιπτώσει, δίχως να τους πικράνει, λέγοντας ότι εσείς αύριο οι ίδιοι θα με σταυρώνετε. Είδαμε λοιπόν τη Μαρία, τον Ιούδα, είδαμε τους δύο ληστές, είδαμε τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο να ζητάνε πρωτοκαθεδρίες. Είδαμε τα ανεξήγητα που μπορεί να υπάρχουν σε μια σκέψη ενός ανθρώπου για το πώς τα πράγματα έρχονται τόσο άσχημα για εμάς που πιστεύουμε και τόσο καλά για εκείνους που δεν πιστεύουν. Αλλά το τέλος αυτών που δεν πιστεύουν θα είναι φοβερό, όπως του αριστερού ληστή. Ο ληστής αυτός υπέφερε γι' αυτός οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπέφερε, αλλά υπέφερε δίχως αποτέλεσμα. Δεν έβγαλε τίποτα από αυτό το πάθος, από αυτό το μαρτυρικό θάνατο. Ο άλλος όμως μαρτύρησε και έγινε μάρτυρας του Χριστού. Πήρε στεφάνι μάρτυρος. Αυτό το στεφάνι που πήρε και ο Στέφανος. Αυτό το στεφάνι που πήραν οι Απόστολοι που κρεμάστηκαν επάνω στο ξύλο του Σταυρού. Το ίδιο. Γιατί? Γιατί είπε «Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία σου». Θυμήσουμε και εμένα, Κύριε, όταν έρθει στη Βασιλεία σου. Δύο λέξεις ήταν αυτές. Αλλά τι συγκλονισμός ψυχής έγινε για να βγουν αυτές οι λέξεις. Γιατί οι λέξεις δεν βγαίνουν από τα χείλη, βγαίνουν από την καρδιά. Εγκαταλελειμμένος λοιπόν ο ηγεμόνας τον εκοιτάζει. Γιατί έχουμε και τον Πιλάτο μέσα στο αυτό. Για τα 5 επόμενα λεπτά θα δούμε και αυτή τη μορφή. Ένας άνθρωπος και αυτός επαμφωτερίζουν.
Είσαι βασιλιάς, του λέει ο Πιλάτος, και τον κοιτάει από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Εσύ είσαι βασιλιάς. Ναι, αυτό που λες, του λέει ο Χριστός, είμαι βασιλιάς. Και κάτω από αυτή τη διακήρυξη έκλεινε το κεφάλι. Εκείνος ο πάπυρος που βάλανε πάνω από το κεφάλι του Χριστού έγραφε ότι είναι βασιλιάς σε τρεις γλώσσες. Στην κορυφαία γλώσσα την ελληνική, στη ρωμαϊκή γλώσσα των κατακτητών και στην ιουδαϊκή γλώσσα της Ιερουσαλήμ, γιατί επέτρεψε ο Θεός να γραφτεί αυτό έτσι όπως γράφτηκε, για να το βλέπουν αιωνίως οι άνθρωποι ότι ο Χριστός ήταν ο βασιλιάς των βασιλέων. Και ο Πιλάτος δίχως να ξέρει το γράφει αυτό. Νομίζω ότι είναι ειρωνικό. Και όταν του είπανε βγάλει το από εκεί, λέει δεν βγαίνει αυτό από εκεί τώρα. Γιατί ό,τι έγραψα το έγραψα. Τελείωσε. Φύγετε. Σε διώξει. Αυτό που έγραψα τώρα το έχω γράψει. Δεν γίνεται τίποτε άλλο. Είναι σαν να λέει ο Θεός με φωτίζει να σας πω ότι είσαστε άχρηστοι άνθρωποι. Γιατί ξέρει ο Πιλάτος ότι ο Χριστός είναι αθώος. Αλλά έχει και αυτός μεγάλο χρέος, γιατί είχε τη δύναμη να πει δεν θα τον σταυρώσουμε, γιατί είναι άδικο να σταυρωθεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αθώος. Αλλά φοβούμενος, τον εμπλέξανε εκεί, τον επερδικλώσανε οι παμπώνιδες αλεπούδες, οι αρχιερείς. Του πάνε ότι θα έρθεις, άμα τον σταυρώσεις, επειδή λέει ότι είναι βασιλιάς, θα πούμε στον Κέσσαρα ότι άφησε ένα, ο οποίος έλεγε ότι είναι άλλος βασιλιάς. Και έτσι, δεν φρόντισες για τη φήμη του Κέσσαρα, άφησες να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει κι άλλος βασιλιάς εκτός από τον Κέσσαρα. Θα τον παραπέμπανε στον Κέσσαρα να τον δικάσει, ως επίορκο. Και αυτό τον κλόνισε. Δεν ήθελε να μπλέξει. Αλλά όταν χρειαστεί να μπλέξουμε, πρέπει να μπλέξουμε. Όταν χρειαστεί να κάνουμε τη θυσία, πρέπει να την κάνουμε. Όταν χρειαστεί να υπερασπιστούμε έναν αθώο, πρέπει να το κάνουμε. Να μην κάνουμε αυτό που έκανε ο Πιλάτος. Γιατί αυτός έμεινε καταρακωμένος μέσα στην ιστορία και στιγματισμένος. Εκεί λοιπόν, γύρω από το θείο δράμα, θα το συνεχίσουμε και άλλη φορά αυτό, βλέπουμε όλους τους τύπους των ανθρώπων, των συγχρόνων, των παλαιών και αυτών που θα γεννηθούν μετά από μας. Πώς βλέπει τα πράγματα ο κάθε άνθρωπος και τι στάση παίρνει απέναντι στον Χριστό. Εύχομαι να ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία των αγαπημένων μαθητών του Χριστού, όπως ήταν οι 12 Απόστολοι, αλλά και οι γυναίκες οι οποίες τον συντρόφευαν και τον ευεργετούσαν, λέει, με τα λίγα ή πολλά που είχαν, όπως ήταν η Μαρία, όπως ήταν και εκείνη η Πόρνη, η οποία και αυτή του έμπλαινε τα πόδια. Είναι δύο γυναίκες μέσα στο Ευαγγέλιο και δεν είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, όπως λέει ο κόσμος, είναι η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου και η ανώνυμη εκείνη γυναίκα, την οποία την ξέρει όλος ο κόσμος από το γεγονός ότι με τα δάκρυά της έπλαινε τα πόδια του Χριστού στο σπίτι του Τελώνη. Εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι εκείνη η Πόρνη που ξεπλέκει τα μαλλιά της, όπως μας λέει και το τροπάριο της Κασιανής που περιγράφει αυτήν τη γυναίκα, και αυτά τα πόδια που τα άκουσε η Εύα το δειλινό και κρύφτηκε φοβισμένη, αυτή χτυπάει την πόρτα της αφέσεως των αμαρτιών και λέει, Κύριε, δέξου αυτή την κίνηση, αυτή την πράξη που κάνω για σένα, ναι. Δέξου το κλάμα μου και τη μετάνοιά μου, δέξου το σπόγγισμα από αυτά τα αμαρτωλά μαλλιά που κάθε βόστριχος των μαλλιών μου ήτανε κρεμάλα για πολλούς ανθρώπους στους οποίους έριξα στην ακολασία. Συγχώρεσέ μου λοιπόν το πλήθος των αμαρτιών και δέξου τα καυτά δάκρυά μου. Αυτή είναι η μετάνοια της Πόρνης. Τα μάτια της έρεαν σαν βρύσες. Σαν βρύσες. Διότι πλησίασε αυτόν που καταλαβαίνει τον αμαρτωλό και τον συγχωρεί. Το μετανοημένο αμαρτωλό
και όχι τον αμετανόητο αμαρτωλό. Τον μετανοημένο αμαρτωλό συγχωρεί ο Κύριος πάντοτε. Αλλά τελείωσε η ώρα μας και θα συνεχίσουμε σε μια άλλη εκπομπή για να δούμε γύρω από αυτό το δράμα πόσα πρόσωπα είναι οι πρωταγωνιστές, οι κομπάρσοι και εκείνοι οι οποίοι δείχνουν με τον τρόπο τους, με μια κίνηση, γιατί έχουμε κι άλλους μέσα εδώ, με μια κίνηση απλή δείχνουν τι δείχνουν. Το πώς σκέφτονται για τον Χριστό και ποια είναι η στάση τους απέναντι στον Κύριο. Μέχρι τότε λοιπόν, την επομένη μας εκπομπή, να είστε καλά αγαπητοί φίλοι, χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.